Όχι μόνο δεν ακολουθήσαμε τη μόδα των καιρών, τη φούσκα των εύκολων reality, αλλά κάναμε μόδα τις δικές μας επιλογές. Αυτό κάνει ένας τηλεοπτικός σταθμός με ηγετικό ρόλο που θέλει να είναι στην κορυφή. Για άλλη μια χρονιά, το δελτίο ειδήσεων του Α ήταν μακράν το δημοφιλέστερο στη χώρα. Όσο και τα Σαββατοκυριακά, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση λειτουργήσε σαν οδοστρωτήρας στην πρωινή ζώνη. Στη μυθοπλασία, ποιοτικές σειρές, πρώτες σε τηλεθέαση, πρωταγωνιστές και στην ψυχαγωγία. Με νέες ιδέες και νεανική δυναμική που σέβεται τον τηλεθεατή και την αισθητική του. Φέτος, επενδύσαμε σε όλες τις ζώνες. Κρατήσαμε και βελτιώσαμε όλα τα πετυχημένα τηλεοπτικά μας προϊόντα. Προγραμμάτων. Ο Α προχωρά με επιτυχία στο στόχο της συνεχούς ανάπτυξης, έχοντας υγιή οικονομική βάση και κερδοφορία, αφού η αύξηση στα έσοδα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και όλα αυτά με ηγέτη και μπροστάρι για όλους μας, τον Δημήτρη Κοντομινά. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Ελένη Μενεγάκη και τον Αντώνη Στρόιτερ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα, έτσι. Παρουσιάζω κάτι μαζί σου. Του χρόνου και εκπομπή, αν δεν έχεις το δίλης. Πώς, Αντώνη μου ή εκπομπή. Αντώνη μου είναι λίγο σαν ταβέρνα στο Κιάτο, αλλά θα σκεφτούμε κάτι άλλο. Φέτος ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς με το Happy Day και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ η Ελεονόρα Μελέτη μας κρατά ξύπνιους μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάθε μεσημέρι η Ελένη Τσολάκη θα μας εξηγεί τι λέει. Τι λέει, ε. Τι λέει. Είναι ένα πολύ καλό deal αυτό το οποίο ακούγεται. Επίσης για 24η παρακαλώ χρονιά πρέπει να σου πω, η Αγγελική Νικολούλη θα ρίχνει φως σε αυτό το τούνελ. Και φυσικά για 14η χρονιά πάμε πακέτο με τη Βίκη Χατζηβασιλείου, την ανθρώπινη πλευρά της τηλεόρασης. Έχουμε και Σαββατοκύριακο, έτσι. Σαββατοκύριακο καλύτερα δεν γίνεται λοιπόν φέτος και η Ναταλία Γερμανού νομίζω θα μας το αποδείξει. Και αφού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης μας βοηθήσει να τσεκάρουμε την υγεία μας με τον οδηγό καλής ζωής, θα καλοτρώμε στο Kitchen Lab του Άκη Πετρετζίκη. Δεν ξέρω για σένα, εγώ θα ήθελα και ένα γλυκάκι. Φέτος ειδικά. Πουθενά δεν θα δοκιμάσεις καλύτερα. Υποδεχόμαστε τον Bake Off και θα αναδείξουμε τον κορυφαίο Έλληνα Pastry Chef. Πρέπει να πω την ατάκα τώρα. Πες την, κάνω μια προσπάθεια. Από πότε λοιπόν οι νεράιδες βγαίνουν και περπατούν στη στεριά? Από τότε που κυκλοφορούν όμορφα παλικάρια. Wow. Η γυναίκα σου πού είναι? Δεν ξέρω, ελπίζω να μην βλέπει. Είναι ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής σήμερα, αλλά και χθες και αύριο. Έτσι ξαφνικά λοιπόν, μετά από 20 χρόνια καριέρας, κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά στο γυαλί, ο Αντώνης Ρέμος θα φέρει τους μύθους του, τους φίλους του, τα πρότυπά του. Θα τους ρωτήσει αυτά που λέει η καρδιά του και όχι αυτά που ρωτάμε ίσως εμείς οι δημοσιογράφοι. Συζητά μαζί τους και κυρίως ενώνει τη φωνή του με τη δική τους ζωντανά, σε μια μεγάλη παρέα που εκεί που μιλά πιάνει το τραγούδι. Από τις αρχές του 2019, ο Αντώνης Ρέμος γίνεται κομμάτι της οικογένειας του Α. Με το 2019 όμως θα φέρει και εντυπωσιακά πράγματα στη μυθοπλασία. Κρατάς μυστικό? Για πες. Όχι. Είναι η νέα ελληνική κωμική σειρά που θα προβληθεί από τον Α. Και επειδή δεν κρατάω μυστικό, την υπογράφουν η βασική δημιουργή της μεγάλης επιτυχίας σταθμού μας, Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, σκηνοθέτης Αντώνης Αγγελόπουλος και η σεναριογράφη Παναγιώτης Χριστόπουλος και Έλενα Σολομού. Είμαι βαθύτατα συγκεκριμένη.